Αλλά πρέπει να σας ομολογήσω στον χρόνο που με απομένει ότι δεν μου κάνει καμία εντύπωση η απάντησή σας. Δηλαδή, την περίμενα πλήρως. Γιατί, όπως είπα, είστε το alter ego του κυρίου Τσίπρα και το επικοινωνιακό αφήγημα, το οποίο ο ίδιος εξέφρασε μέσα στη Βουλή των Ελλήνων προσφάτως, αναφερόμενος στις προσδοκίες από το πρόσφατο Eurogroup, επέλεξε να το εκφράσει με μία φράση στα αγγλικά, την οποία, αν μου επιτρέπετε, θα χρησιμοποιήσω. Είπε ότι είναι too good to be true. Έτσι κι εσείς. Too good to be true αυτά τα οποία θα δώσετε στους κατοίκους στη Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία. Και βεβαίως είπαμε, αφήνετε έξω τη Δράμα, την Καβάλα και τη Λέσβο. Too good to be true, λοιπόν. Αυτό είναι το καινούριο σας αφήγημα. Τι φλανάχη, κυρία Υπουργέ, το success story. Γιατί το too good to be true, δηλαδή πολύ καλό για να είναι αληθινό, είναι ακόμα καλύτερο από αυτό. Βέβαια, too good to be true τώρα, too good to be true. Θα σκίζατε το μνημόνιο. Oops, too good to be true ήταν ότι θα σκίζατε το μνημόνιο, γιατί φέρατε τρίτο μνημόνιο, χρεώσατε τη χώρα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα τέταρτο μνημόνιο, στο οποίο τέταρτο μειώνεται το αφορολόγητο και αυξάνεται, βλέπω, θα αναφερθώ και σε εσάς, κυρία Φωτίου, μην ανησυχείτε, επειδή είστε στην αίθουσα. Μειώνεται το αφορολόγητο και κόβετε τις συντάξεις. Αυτό ήταν το too good to be true σε σχέση με το μνημόνιο. Too good to be true, δεν θα φέρνατε ούτε ένα ευρώ νέα μέτρα. Φέρατε 4,9 δις. Too good to be true, 12 δις παροχές στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Συνολικός λογαριασμός 14,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Too good to be true, παράλληλο πρόγραμμα με κοινωνικές παροχές. Να, κυρία Φωτίου, τι καταργείτε τώρα? Επίδομα οικονομικής ενίσχυσης μέχρι το πέρας υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Επίδομα οικονομικής ενίσχυσης απροστάτευτων τέκνων. Κοινωνικής προστασίας σε κατάσταση ένδυας. Επιδότησης νέων εισερχομένων στην αγορά εργασίας. Too good to be true ότι θα τρώνε γεμιστά ο κόσμος σαν αποτέλεσμα της κοινωνικής σας πολιτικής. Too good to be true, απογειώνεται η χώρα σε ανάπτυξη και είμαστε σε ύφεση και έχει κοστίσει. Έχει κοστίσει αυτή η ιστορία 29 δισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ. Λοιπόν, κύριε Παπά, too good to be true, κατέληξε μετά από το Eurogroup στο να πει ο κύριος Τσακαλώτος, μαθαίνουμε από τα πρακτικά, ότι τελικά η πρόταση που είναι πάνω στο τραπέζι να μην μπει το Δουνουτού, να μην, μάλλον να είναι το Δουνουτού, αλλά να μην βάλει χρήματα μέχρι τις γερμανικές εκλογές, που μάλλον θα τη δεχτείτε στις 15 Ιουνίου. Λοιπόν, αυτή από το too good to be true, πολύ καλό για να είναι αληθινό, τη χαρακτήρισε the worst of all worlds. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο στον κόσμο μπορούσατε να πετύχετε στο Eurogroup. Λοιπόν, εγώ κλείνω, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας. Επειδή επιλέξατε εσείς, να χρησιμοποιήσετε εσείς, ο κύριος Τσίπρας, αγγλικές φράσεις, με μία φράση η οποία είναι και τραγούδι το οποίο σας το αφιερώνω. Enough is enough, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ.